Μου, προχωρήσαμε σε κατάληψη για να δηλώσουμε την οργή μας απέναντι στο προδιαγεγραμμένο έγκλημα που συνέβη στα Τέμπη, απαιτώντας να αποδοθούν ευθύνες στους πραγματικούς ένοχους που δεν είναι άλλοι από την κυβέρνηση, τόσο την τωρινή αλλά και όλες τις προηγούμενες. Αυτό που συναντήσαμε σήμερα το πρωί ήταν τρομοκρατία και απειλές από τους καθηγητές που δεν δίστασαν να φτάσουν στο σημείο να δώσουν εντολή στην αστυνομία να συλλάβουν τους ίδιους τους μαθητές. Ένας από αυτούς ήμουν και εγώ, ο οποίος βρέθηκα στο κρατητήριο και αστυνομικό τμήμα επειδή άκουσον, τόλμησα να αγωνιστώ. Τους ανακοινώνω ότι τόσο εγώ όσο και οι συμμαθητές μου δεν τρομοκρατούμαστε, αλλά πεισμώνουμε ακόμα περισσότερο για να συνεχίσουμε τον δίκαιο αγώνα μας, όπως κάναμε και τις προηγούμενες μέρες παρέα με τους φοιτητές και εργαζομένους. Θα γίνει η οργή μας ποτάμι να τους πνίξει. Δεν θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε για τα αυτονόητα. Θα παλέψουμε από εδώ και μπρος με όλες μας τις δυνάμεις. Όλες οι μανάδες να λαμβάνουν την απάντηση στο μήνυμα «Στείλε μου όταν φτάσεις». Κλείνοντας, θα ήθελα να σας πω ότι δεν φοβήθηκα καθόλου, γιατί ήξερα πως έχω δίκιο. Ήξερα πως δεν είμαι μόνος μου. Ήξερα πως έχω στο πλευρό μου όλους τους μαθητές της Πάτρας μέσω της Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών Πατρών. Είμαστε ένας για όλους και όλοι για έναν. Ήξερα πως όλοι όσοι είσαστε εδώ, είστε μαζί μου. Από ό,τι φαίνεται, πιο πολύ φοβήθηκαν αυτοί, το κράτος και οι κυβερνήσεις τους. Γιατί η οργή της νέας γενιάς δεν μπορεί να κρυφτεί. Και αυτό είναι που τους φοβίζει περισσότερο. Τους απαντάμε από αυτό το βήμα ότι θα ζούνε με το φόβο μας. Δεν τρομοκρατούμαστε. Θα συνεχίσουμε να συμμετέχουμε στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις μέχρι να πάρουμε εκδίκηση και να τιμωρήσουμε όσους ευθύνονται για αυτό το έγκλημα. Όσους δολοφονούν τις ελπίδες μας, το έγκλημα αυτό να μην συγκαλυφθεί. Όλων των νεκρών θα γίνουμε φωνή. Καλή συνέχεια και καλούς αγώνες.